Ramustimes.gr. Νέα έγκυρα και έγκαιρα. Αυτό που έγινε λοιπόν χτες είναι το εξής. Υπήρχαν δύο θέματα που αφορούσαν το νομό μας. Το ένα ήταν η δρομολόγηση του Μύκονος για τη θερινή σεζόν, για όλο το καλοκαίρι δηλαδή, και το δεύτερο αφορούσε τη δρομολόγηση του Αίωλος για την περίοδο του Αυγούστου, ας πούμε, τις ημέρες, ας πούμε, της μεγάλης αιχμής, της τουριστικής, εκεί 25 Αύγουστου, 15 μέρες μπρος πίσω, εκεί αυτό το διάστημα. Τις καλές μέρες. Τις πολύ καλές μέρες. Λοιπόν, εντάξει, βέβαια είναι μια προσπάθεια που κάνουν οι εταιρείες, από ό,τι όλοι το καταλαβαίνουμε και το ξέρουμε αυτό, να πάρουν το φιλέτο, να πάρουν την καλοκαιρινή σεζόν, να πάρουν το τουριστικό αυτό. Εμείς, εγώ πήγα εκεί, ήταν και ο δήμαρχος της Ικαρίας μαζί και ο νομικός σύμβουλος του Δήμου της Ικαρίας και μιλήσαμε και οι τρεις, θέσαμε τα ζητήματα, είπαμε ότι θέλουμε να έχει ένα πλοίο σύγχρονο, καλό και πιο τακτικά δρομολόγια όλο το χρόνο, όχι μόνο το καλοκαίρι, όχι μόνο στην τουριστική σεζόν. Ζητήσαμε το πλοίο να μην προσεγγίζει μόνο ένα λιμάνι στην Ικαρία και ένα λιμάνι στη Σάμο, να έχει δηλαδή την προσέγγιση σε όλα τα λιμάνια, ας πούμε, ή εκπεριτροπής σε κάθε δρομολόγιο του. Και ζητήσαμε επίσης να μην μπουν αυτές οι δύο προτάσεις εναλλακτικά, ή η μία ή η άλλη, να μπουν συμπληρωματικά. Δηλαδή να γίνει και το ένα και το άλλο. Τουλάχιστον στις συγκεκριμένες, απαντώντας δηλαδή στο αίτημα των συγκεκριμένων προτάσεων. Επίσης, πέρα από αυτά τα συγκεκριμένα ζητήματα που υπήρχαν εκεί, θέσαμε και άλλα δύο ζητήματα. Το ένα αφορούσε την ακτοπλοϊκή σύνδεση της Πάτμου με την Ικαρία και τη Σάμο. Είναι ένα αίτημα που υπάρχει από παλιότερα, έχει ξανατεθεί σαν ερώτημα και σαν κουβέντα και μάλιστα είχε θετική ανταπόκριση στην προηγούμενη συνάντηση που είχαμε τον Υπουργό Ναυτιλίας. Και επίσης υπάρχει και θετικό κλίμα από τις εταιρείες που κάνουν τα δρομολόγια, από την εταιρεία δηλαδή που κάνει το δρομολόγιο που πηγαίνει μέχρι την Πάτμο. Είπαμε τα αντικειμενικά, τα πλεονεκτήματα και τη βοήθεια που μπορεί να προσφέρει πέρα από το θέμα της συγκοινωνίας, της επικοινωνίας ανάμεσα στα νησιά και στους κατοίκους της Πάτμου, της Χίου, της Ικαρίας, της Σάμου κτλ. Είπαμε ότι στη Σάμου υπάρχει ένα διεθνές αεροδρόμιο και αυτό θα βοηθήσει και τον τουρισμό, και σαν τουριστικός προορισμός και την Πάτμο. Αν υπάρχει ακτοπλοϊκή σύνδεση, θα είναι πολύ εύκολο να δημιουργηθούν, δηλαδή να ανοίξει ένας ακόμα δρόμος, ας πούμε, σαν τουριστικός προορισμός για την Πάτμο ή για τη Σάμο, με την χρησιμοποίηση, με τη χρήση, ας πούμε, του διεθνούς αεροδρομίου του δικού μας. Και επίσης και για την Ικαρία θα είναι μια πολύ μεγάλη βοήθεια για το θέμα του τουρισμού, που είναι πάρα πολύ κοντά, είναι δίπλα δηλαδή η Πάτμος και η Ικαρία. Αυτό ήταν το ένα ζήτημα που επίσης θέσαμε. Νομίζω ότι θετικά το ακούσανε. Δεν πήραμε κάποια συγκεκριμένη απάντηση πάνω σε αυτό. Το δεύτερο ζήτημα που ετέθη είχε να κάνει με το εσωτερικό δρομολόγιο του νομού μας. Έχω κάνει από παλιότερα. Τη σύνδεση δηλαδή Σάμου Ικαρίας και Φούρνου. Σάμου Ικαρίας Φούρνου Θήμαινα. Το μεγάλο πρόβλημα εκεί κυρίως εστιάζεται στο λιμάνι της Θήμαινας. Το οποίο δεν προσεγγίζει, δεν μπορεί να προσεγγίσει μεγαλύτερο πλοίο, δηλαδή τα πλοία της γραμμής δεν μπορούν να προσεγγίσουν στη Θήμαινα. Και αυτό σημαίνει ότι από τον καιρό που έχει σταματήσει να πηγαίνει το Samo Spirit, που ήταν ένα μεγαλύτερο πλοίο, ας πούμε, η Θήμαινα δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί για τη μεταφορά μεγάλων αυτοκινήτων κτλ. Μάλιστα, χτες έμαθα ότι ο δήμαρχος της Ικαρίας είχε μιλήσει εδώ σε κάποιο ραδιοφωνικό σταθμό στη Σάμο και είχε πει ότι θέλει να μεταφέρει ένα χωματουργικό μηχάνημα να φτιάξει το δρόμο της Θήμαινας και δεν μπορεί. Και αυτό δεν μπορεί να το κάνει εδώ και 1,5 χρόνο, 2 κοντά. Δηλαδή, ένας άνθρωπος στη Θήμαινα που θέλει να φτιάξει το σπίτι του δεν μπορεί να κουβαλήσει τα τούβλα. Δηλαδή, είναι στοιχειώδη πράγματα που λείπουν, τραγικά, και πράγματα που δεν χωράνε αναβολή. Δηλαδή, είναι ένα πράγμα που δεν χωράει αναβολή. Για το ίδιο θέμα είχα κάνει ερώτηση παλιότερα, είχαμε μιλήσει και στο προηγούμενο σας, ξαναβάλαμε το θέμα τώρα. Ήταν εκεί ο κύριος Πυλάνης που είναι υπεύθυνος για αυτό το πρόγραμμα, για αυτά τα καραβάκια τα μικρά. Αυτός είχε αναλάβει μάλλον το συγκεκριμένο ζήτημα και μου υποσχέθηκε για άλλη μια φορά ότι πολύ σύντομα πια, πολύ σύντομα, το έχει περάσει ο καιρός, ή θα ξαναδρομολογηθεί το Samo Spirit ή θα γίνει καινούριος διαγωνισμός να μπει ένα άλλο πλοίο. Samostimes.gr. Νέα έγκυρα και έγκαιρα.